Ο αφέτης σηκώνει τη σημαία και τα άλογα στις εντολές του και δίδεται για κίνηση. Το μεγάλο φαβορί Γνώσης μένει στο στάρτ. Να λοιπόν εντυπωσιακή εξέλιξη. Το μεγάλο φαβορί Γνώσης έμεινε στην αφετηρία. Η Ήμβρος και η Δόξα Βίρουνα, στη συνέχεια Ψιλομύτα και Σαμπρίλα. Τις δύο τελευταίες θέσεις έχουν μείνει η Ουλής και η Εστέλ. Ήμβρος οδηγεί την υποδρομία, Δόξα Βίρουνα στην δεύτερη θέση, Σαμπρίλα περνάει στην τρίτη θέση, στη συνέχεια είναι η Ψιλομύτα, η Ουλής και Εστέλ, ενώ η Γνώσης παρέμεινε στο μηχάνημα εκκίνησης. Να λοιπόν μια μεγάλη εξέλιξη, το μεγάλο φαβορί έμεινε στο στάρτ, η κούρσα εξελίσσεται, δεν υπάρχει καμία αλλαγή όπως γνωρίζετε τα πράγματα. Οδηγεί Ήμβρος, ακολουθεί Δόξα Βίρουνα, στη συνέχεια Σαμπρίλα, Ψιλομύτα, η Ουλής και Εστέλ. Κατά σειρά όλα αυτά ενώ πλησιάζουμε για τα τελευταία 600 μέτρα. Πάντα οδηγεί την υποδρομία Ήμβρος, ακολουθεί Δόξα Βίρονα. Στη συνέχεια Σαμπρίλα, Ψιλομύτα, προσπαθεί Ιουλής, αλλά παραμένει στην προτελευταία θέση. Ψιλομύτα είναι αυτή που κάνει κάποιο ανέβασμα, συγκαλπάζει πλέον με τη Σαμπρίλα, καθώς η Δόξα Βίρονα προσπαθεί να πλησιάσει και να επιτεθεί στην πρωτοπόρο Ήμβρο. Αρχές τελικής ευθείας. Ήμβρος, Δόξα Βίρονα, στη συνέχεια η Ψιλομύτα, προσπαθεί και Ιουλής. Φαίνεται να έχει δυνάμεις να διεκδικήσει ακόμη για την νίκη. Για να δούμε αν θα προλάβει. Τελευταία μέτρα, Ήμβρος, Δόξα Βίρουνα και Ιουλής που έρχεται δυνατά στα τελευταία μέτρα. Ήμβρος, Δόξα Βίρουνα και πάνω στο νήμα βλέπετε ότι καταφέρνει η Ιουλίδα να πάρει τελικά την δεύτερη θέση και η Δόξα Βίρουνα θα μείνει τρίτη. Ήμβρος, το νούμερο 3 είναι η Κίτρια, το νούμερο 4 η Ιουλής στην δεύτερη θέση και το νούμερο 7 η Δόξα Βίρουνα θα μείνει τελικά στην τρίτη θέση και το αποτέλεσμα 3-4-7. Εδώ βλέπετε ότι από νωρίς η Ήμβρος οδήγησε και την ακολούθησε η Δόξα Βίρονα. Στη συνέχεια προσπάθησε η Ψιλομύτα να προσπεράσει τη Σαμπρίλα. Αλλά η Ιουλής είπαμε ότι είχε πολλές δυνάμεις, αναπτύχθηκε, κάλυψε αρκετά μήκη και πάνω στο νήμα κατάφερε να πάρει την δεύτερη θέση. Και πάλι σε αργή κίνηση από replay τα τελευταία μέτρα της δεύτερης υποδρομίας. Ήμβρος, Δόξα Βίρονα παλεύει, δεν θα μπορέσει να την απειλήσει. Από το κάγκελο είναι η Ψιλομύτα καθώς έχει προσπεράσει τη Σαμπρίλα. Αλλά θα έρθει πολύ δυνατά από την εξωτερική Ιουλής. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Με την Ήμβρο να παίρνει την νίκη. Και προσέξτε πάνω στο νήμα δυνατά έρχεται απ' έξω. Είδατε την Ιουλίδα. Στην επόμενη θέση θα τερματίσει Δόξα Βίρουνα. Έτσι διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα 3-4-7. Στη συνέχεια το νούμερο 1 η Ψιλομύτα και στις δύο τελευταίες θέσεις το ίδιο ύψος η Σαμπρίλα και η Εστέλ. Η Γνώσης, όπως βλέπετε, δεν υπάρχει πουθενά. Θα πρέπει να την ψάξει κανείς στο μηχάνημα κίνησης. Σχολιάσουμε και εμείς με τη σειρά μας αυτά που έλεγες για τον υπογνώση. Βέβαια περισσότερα θα μας πει ο Αντώνης, ένα άλογο το οποίο παρέμεινε μέσα στο μηχάνημα κίνησης και μαζί στο μηχάνημα αυτό παρέμειναν και τα χρήματα των Φιλίππων, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Σίγουρα έτσι είναι, γιατί ήταν πρώτο φαβορή η φορόδα μου. Έφευγε διστακτικά σήμερα, είχε άρνηση, δεν έφυγε καθόλου. Και μετά που φύγανε τα άλλα άλογα και προσπαθούσαμε, τη βαρέσαμε και με το καμουτσί, δεν έφυγε καθόλου η φορόδα μου. Παρατηρήσαμε λίγο πριν από την εκκίνηση ότι πήγε να γίνει πολύ, να σε ανατρέψει και να είχαμε και μάλιστα κάποιο τραυματισμό σου. Πώς αισθάνθηκες εκείνη την ώρα και τι ήταν αυτό που σε έκανε να δείξει την ψυχραιμία σου, βέβαια, να δείξει ψυχραιμία και να αποσοβήσει το μοιραίο? Το περίμενα, δηλαδή λίγο ή πολύ κάνει καμιά σούζα η φοράδα, όχι ότι τη φοβήθηκα. Περίμενα να δει και αν τη σούζα. Κάτι να κάνει, μπορεί να μην έκανε και τίποτα γιατί θα δίνε γρήγορα την εκκίνηση ο αφέτης. Δεν είναι επικίνδυνη μέσα στο στάρτ, απλώς έχει κάποια διστακτικότητα στην αρχή. Αυτό είναι όλο. Άρα λοιπόν τα άλογα το πρωί πρέπει να επισκέπτονται πιο συχνά τον χώρο της αφετηρίας. Σίγουρα, πρέπει να τα επισκέπτονται για να μην έχουμε κανένα πρόβλημα πάνω στην κούρσα.